βλέπουμε ένα ρεπορτάζ όπου πραγματικά η επικοινωνία περνάει μέσα από ένα κόσμημα. Και είναι πραγματικά πολύ ωραίο. Δεν θα πιστέψεις να σου απαντήσω, Σπύρο, πάνω σε αυτό. Ορίστε. Δεν κουκουλώνεις έτσι τα προβλήματα μιας σχέσης με δωράκια. Τα δωράκια είναι για να χαίρεσαι όταν είσαι χαρούμενος. Τα βοηθάς απλά. Ευχαριστώ να δεις ότι δεν είναι απλό δωράκι, αλλά είναι κάτι πολύ ωραίο και ακόμα και αν έχεις κάνει ένα λάθος, θα στο συγχωρέσει. Είτε σε άντρα είτε γυναίκα. Στοίχημα. Και μετά στο στούντιο αναλυτικά. Και σήμερα έχουμε έρθει να δούμε κοσμήματα, αλλά όχι απλά κοσμήματα, ροκ κοσμήματα, τα απόλυτα. Και πού? Στο μαγαζί του Τάσου Φρόνιμου. Γεια σου, Τάσο μου. Γεια σου, Ξένια. Πρέπει να σου πω ότι έχω ενθουσιαστεί ήδη με τα κοσμήματα. Ό,τι βλέπετε είναι από τον Τάσο. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τα πάντα. Ναι. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να μου πεις τι προτείνουμε για φέτος. Τι είναι must, τι πρέπει να φοράμε όλες εμείς οι γυναίκες. Τα ροκ κοσμήματα φοριούνται όλες τις ώρες, συνεχώς, δεν είναι τα fashion κοσμήματα. Και όσο πιο πολλά βάζεις, δεν είναι ποτέ too much. Τάσο, θα ήθελα να μου πεις και ποιες είναι οι επιρροές για να δημιουργηθούν αυτά τα φοβερά κοσμήματα. Είναι από τις κρυφές μεσαιωνικές κοινωνίες του 15ου-16ου αιώνα. Ναι. Είναι από τα σχέδια τατού, από τους πειρατές, από γοθικούς ρυθμούς. Τι απεικονίζουν συνήθως τα κοσμήματά σας? Τα κοσμήματα απεικονίζουν το alter ego του καθενός, του σχεδιαστή, εμένα, εσένα. Και ποιο λοιπόν είναι αυτό το κόσμο το οποίο είναι το πιο ροκ αγαπημένο σε αυτή την περίοδο? Είναι αυτό το βραχιόλι που φοράω, που λέγεται Panzer Deluxe. Φυσικά απευθυνόμαστε σε όλες τις ηλικίες. Σε όλες τις ηλικίες, από παιδιά 15 χρονών, 14 χρονών, μέχρι 60, 50. Ξένους διάσημους έχουμε τον Keith Richard, τον Johnny Depp και από Έλληνες έχουμε τον Σάκη, τον Σπύρο Πόρο. Γυναίκες έχουμε την Kylie Bax, την Άννα Βύση. Γενικά όλοι οι επώνυμοι προτιμούν αυτό το στυλ. Έχουν έρθει συγκεκριμένοι επώνυμοι και σας έχουν πει ότι ψάχνω, Τάσο μου, το συγκεκριμένο αυτό. Γίνεται να με το δημιουργήσεις? Σε αυτό το κατάστημα κανένας δεν έρχεται να ψάξει να βρει το συγκεκριμένο. Mm-hmm. Έρχεται και τα λατρεύει τα σχέδια, λατρεύει τα κοσμήματα και σίγουρα θα βρει κάτι. Και να μιλήσουμε λίγο για τιμές. Οι τιμές ξεκινάνε από 80 ευρώ και ανεβαίνουν ανάλογα τα σχέδια και τα κομμάτια. Επίσης να πούμε ότι είσαι μόνο εσύ που τα έχεις στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν πουθενά άλλοι. Είναι exclusive κατάστημα και μόνο για το exclusive. Δεν υπάρχουν στην Ελλάδα, είναι τα πιο ροκ κοσμήματα που υπάρχουν και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά παγκοσμίως. Επίσης στο μαγαζί σου, Τάσο, πρέπει να πω ότι είναι τελείως διαφορετικό, ξεχωριστό, δεν έχουμε δει κάτι παρόμοιο. Είναι ροκ, είναι γκόθικ, τα έχει όλα, τα χρώματα μου αρέσουν. Πώς, από πού εμπνεύστηκες? Τα σχέδια έχουν έρθει όλα από τη Γαλλία. Είναι ένα underground club της δεκαετίας του 1900, όπου ένας φανταστικός ήρωας του σχεδιαστή, ο Κόμις Σολ Φέτης, του αρέσει να έρχεται εδώ και να συχνάζει και κάποια στιγμή λένε οι φήμες ότι αν περάσει 4-5 ώρα το πρωί μπορεί να τον δείτε εδώ μέσα στο κλουβί του μαζί με τις φιλενάδες του να χορεύει. Αλήθεια, ναι. Μου αρέσει. Και λοιπόν, έχουμε τα ροκ γκόθικ κοσμήματα στο πλατό. Κοντά μας και ο ιδιοκτήτης, ο Τάσος Φρόνιμος. Που ήταν ιδιαίτερα ανήσυχος όταν ανοίγει αυτό το μαγάζι, από ό,τι φαίνεται. Παιδιά, Τάσο, καλημέρα. 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 Πρέπει να δείξουμε, νομίζω, ότι στον κόσμο. Σφίξτε το μου ξανά λίγο. Αμέσως. Γιατί αυτό είναι το δωράκι το δικό σας. Μου το σφίγγει τώρα ο Σπύρος να σας το δείξουμε και μπορείτε να τηλεφωνείτε γιατί σε λίγα λεπτάκια θα γίνει η κλήρωση. Λοιπόν, εδώ είναι και το βραχιολάκι που δίνουμε σήμερα. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Και συνδυάζεται τι ωραία. Και με τα ρούχα που φοράω τώρα ταιριάζει. Εγώ έχω πάρα πολύ λεπτό καρπό. Σε εσάς μπορεί να είναι και πιο στενό. Βασικά έχει και εδώ μια ρύθμιση και μπορεί να σφίγγει ή να χαλαρώνει. Τάσο, καλημέρα. Για πες μας λίγο, τι είναι αυτή η μόδα που έχει έρθει και την επιλέγουμε πάρα πολύ πλέον, έτσι. Είναι βασικά. Ό,τι καλύτερο υπάρχει. Είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στα ροκ κοσμήματα. Οι γραμμές είναι επηρεασμένες από τις παλαιές κρυφές μεσαιωνικές κοινωνίες, από γοθικούς ρυθμούς, από σχέδια τατού. Από τη Harley Davidson, γιατί ο σχεδιαστής είναι και εξειδικευμένος στα κοσμήματα της Harley. Και το κατάστημα τώρα άνοιξε. Είμαστε καινούργιοι και είμαστε αποκλειστικά στην Ελλάδα. Είναι στην Βουκουρεστίου 43, απέναντι από το Καβαλά. Καλά, αγαπημένο μου κομμάτι εδώ και μου είπε και έβγαλε να δει αυτό εδώ.
είναι εμπνευσμένο από την Τίτα Φωντής. Τη θυμόσαστε? Γύρισε το και από πίσω, θα δει, σε λεπτομέρεια. Όχι, είναι όλο με κορσές. Πάρα πολύ ωραίο. Καλά, απίστευτο κομμάτι. Είναι γενικά κοσμήματα που προτιμούν πολύ επώνυμοι. Του αρέσουν. Ποιοι τα φοράνε αυτά τα κοσμήματα, ποιοι τα τολμούν, γιατί κάποια είναι κεντρικά. Βέβαια, αυτό είναι τέλειο. Κοίταξε, η πρώτη είναι η Άννα Βύση. Η Άννα Βύση. Βέβαια, ο Σάκης Ρουβάς, πρόσφατα ο Σισε. Και ο Σισε. Τι επιλέγουν, για πες μας λίγο. Η Άννα Βύση επιλέγει αυτό το βραχιόλι. Της αρέσει πάρα πολύ αυτό. Είναι και οι νεκροκεφαλές που είναι πάρα πολύ της μόδας εδώ μεταξύ τα τελευταία χρόνια. Έχουν φορηθεί πάρα πολύ. Και επιτέλους έχουμε και ένα κατάστημα που ένας άντρας μπορεί να βρει πάρα μα πάρα πολλά κοσμήματα. Η αλήθεια είναι ότι σας έχουμε ρίξει σας τους άντρες σε αυτό το θέμα. Yeah. Αυτό θέλει και ένα ανάλογο ντύσιμο, θέλει ένα πιο rock στυλ. Μπορείς να τα βάζεις με τα τζίνς σου κάθε μέρα από το πρωί. Δεν είναι, ποτέ δεν είναι του μάτς τα κοσμήματα αυτά. Όπως και το δαχτυλίδι αυτό. Το έχει πάρει ο Σάκης. Σπύρο, έλα να νιώσεις Σάκης. Το δαχτυλίδι του Σάκη. Φαντάζεσαι τώρα έχεις να χορεύεις από το Σάκη. Και ο Πέτρος Κωστόπουλος έχει ένα ανάλογο. Ο Πέτρος Κωστόπουλος έχει αυτό είναι το στυλ του. Έχει με μεγάλη νεκροκεφαλή. Εδώ. Η οποία είναι η ίδια φορά και ο Keith Richards. Α, ο κιθαρίστας. Ο κιθαρίστας. Αλλά εγώ έχω κολλήσει με την Τίτα. Την Τίτα θα κρατάω. Και έχουμε και μία σφυρίχτρα εδώ για το Σπύρο. Αυτό είναι φοβερό. Για το γήπεδο. Για το γήπεδο, Σπύρο. Κοίτα, εμένα μου σφυρίζει. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε, αυτό είναι το μεταγιόνι, έτσι. Λοιπόν, και μου χρησιμεύει, γράφει από πίσω. For sex. Για το sex. Έτσι λέει, παιδιά, συγγνώμη, αυτό είναι. Πες μας λίγο τιμές. Οι τιμές ξεκινάνε από 100 ευρώ. Ναι. Φτάνουν και μέχρι 2.500. Ξέρετε το κομμάτι. Δηλαδή, εδώ είναι ένα πορτοφόλι με αλυσίδα. Α, όλα αυτά είναι αλυσίδα το πορτοφόλι. Όλα αλυσίδα. Σαν το φοράς και εσύ. Και ο σχεδιαστής, ο Τιερή Μαρτινό, είναι και ο εξοντημένος σχεδιαστής Κάρλι Ντάβιτ. Τι υλικά είναι, είναι ασημένια. Είναι όλα ασημένια, είναι το luxury το ασήμι, είναι nickel free. Δεν υπάρχουν πόροι καθόλου, γι' αυτό γυαλίζουν και πάρα πολύ. Είναι βαριά, δεν είναι. Είναι βαριά, μας είχε όλο το κομμάτι. Ναι. Πολύ πολύ της μόδας είναι και αυτή η ιατρική σταθμή. Πάρα πολύ της μόδας. Ναι, και συνήθως οι κύριοι που τα φοράνε είναι και πολύ γυμνασμένοι, έχω να σου πω. Τώρα στο Σταυρόσιο, τι μου λέει, είναι. Τώρα οι τιμές δεν ξέρω να σου πω ακριβώς αυτή τη στιγμή. Αυτό το Σταυρόσιο είναι τιμένο, πάντως την έχει φορέσει και η ΣΕΡ. Α, η ΣΕΡ. Ναι, τον τόσο μεγάλο και πάρα πολύ μικρούς. Τη αρέσει πολύ αυτό το στυλ. Μπράβο, υπάρχουν και κάτι αλυσιδίτσες που είναι γεμάτα από σταυρουδάκια. Μπράβο, ακριβώς. Ακριβώς. Θα σας ευχαριστούμε. Έλληνα, δείξε τι θα κερδίσουν οι φίλες μας. Άλλη μια φορά έχουμε εδώ το υπέροχο βραχιόλι που έχουμε διαλέξει για εσάς, που μπορείτε να κερδίσετε τηλεφωνώντας, βασικά στέλνοντας ένα γραπτό μήνυμα Σπύρο που. Πήκε ενώ ονοματεπώνυμο στο 19.000. Και είναι μια προσφορά του Τάσου. Τάσου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και έχει λεπτομέρειες απίστευτες. Κορονίτσα, σταυρό, νεκροκεφαλή, όλα δείτε τα.